τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, στο βόρειο δικό άξονα, στο Ρέθυμνο, που το Ρέθυμνο, η ενότητα του Ρεθύμνου έχει το χειρότερο κομμάτι του βόρειο δικό άξονα, είναι η χειρότερη, στη χειρότερη κατάσταση βρίσκεται. Εκεί είχαμε στο Σφακάκι άλλους δύο νεκρούς και έναν ο οποίος χαροπαλεύει σε ένα τροχαίο το οποίο είναι αποτέλεσμα πλάγιο με τοπική σύγκρουση. Αυτό που συνήθως συμβαίνει και που η έλλειψη στη Θεού φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Προφανώς και έχει σημασία η οδηγική μας συμπεριφορά, αλλά όταν κινείσαι με ψηλές ταχύτητες, όπως γι' αυτό και η κατάσταση αυτή των αυτοκινήτων, και όταν δεν υπάρχει η αδυναμία, το εμπόδιο να εισέλθεις στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστείς πλέον με τοπικά που θα είναι ένα διαχωριστικό στη Θεό, τα αποτελέσματα συνήθως είναι αυτά. Οι νεκροί φέτο μέχρι στιγμής φτάνουν στους 18 στο ΒΟΑΚ. Οι περισσότεροι από το 2009 μέχρι σήμερα είναι οι περισσότεροι των τελευταίων 15 χρόνων. Ξαναείχαμε 15 το 2019. Αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους, είναι ένα καμπανάκι ακόμα και για την κυβέρνηση που με πλαστικά κολονάκια δεν μπορεί να δοθεί λύση. Η λύση πρέπει να είναι ουσιαστική και πρέπει να είναι γρήγορη. Υπάρχουν τα εργαλεία και αν δεν υπάρχουν πρέπει να εφευρεθούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα 20 χρόνια περιμένοντας άλλους 400 νεκρούς για να φτιάξουμε αυτό που λέγεται βόρειος οδικός άξονας. Η συμπεριφορά μας, η επιτήρηση κυκλοφορίας, η τιμωρία αλλά και οι υποδομές πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια κάποια στιγμή για να αλλάξουν αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας εδώ και τόσα χρόνια και κυρίως φέτο που εξελίσσεται σε μια με τους 58 νεκρούς που έχουμε ήδη, σε μια από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων 15 χρόνων.